Γκούναρ υπήρξε η διακριτική αλλά ταυτόχρονα αρχοντική κυρία του ελληνικού κινηματογράφου ως και την εποχή των βιντεοτενιών και συμμετείχε στο πλευρό ελληνικών ηθοποιών θρίλων. Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1937 και σπούδασε στην ανώτερη σχολή κινηματογράφου και θεάτρου. Είναι παντρεμένη με τον ηθοποιό Κώστα Χατσόγλου, ο οποίος και ο ίδιος συμμετείχε σε ελληνικές ταινίες που σημείωσαν τεράστια επιτυχία. Σας αναφέρω «Η Κοροϊδάρα» το 1967, «Εγώ ρεζίλεψα τον Χίτλερ», «Η Πολοχαγός Νατάσα», «Ο Παιχνιδιάρης», «Ο Λατάς». Η Ανθή Γκούναρη είναι η μητέρα του μουσικού της hip-hop Μηθριδάτη και του αφανούς ήρωα της ελληνικής δισκογραφίας Πέτρου Παράσχη, γραφίστα στο επάγγελμα. Ο κόσμος τη θαύμαζε γιατί μέσα από τους ρόλους της έβγαζε την εικόνα της γυναίκας νοικοκυράς της διπλανής πόρτας που μπορούσε άνετα να ταυτιστεί μαζί της. Ανοιχτό μυαλό με βαθιά κουλτούρα και πνευματική καλλιέργεια αλλά και χιούμορ, μέσα από τους ρόλους συχνά έστελνε μηνύματα. Έχει συνεργαστεί με μεγάλους ηθοποιούς όπως τον Διονύση Παπαγιανόπουλο, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τον Θανάση Βέγκο, τον Στάθη Ψάλτη, τον Κώστα Τσάκωνα και τον Κώστα Βουτσά. Δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε και τη συμμετοχή της στη διαφημιστικό σπότ της δεκαετίας του 80 που σημείωσε μεγάλη επιτυχία καθώς η νοικοκυρία εμπιστευόταν το συγκεκριμένο προϊόν εφόσον το χρησιμοποιούσε η κυρία Ανθή. Σήμερα ζει στα νότια προάστια της Αττικής με την οικογένειά της και απολαμβάνει τους ρόλους μέσα από τις ταινίες που άφησαν εποχή. Σας αναφέρω τις ταινίες «Για ποιον χτυπάει η κουδούνα», «Το ανθρωπάκι», «Όταν η πόλη πεθαίνει», «Ορατό της μηδέν», «Η Παριζιάνα», «Ένας άφραγκος Ωνάσης», «Ο Παιχνιδιάρης», «Η θεία μου η Χίπισσα», «Η Αμαρτωλή», «Μια Ελληνίδα στο χαρέμι», «Ερωτιάρης του γλυκού νερού», «7 χρόνια γάμου», «Αναζήτηση», «Αγάπη μου παλιόγρια», «20 γυναίκες και εγώ», «Τα παιδιά της πιάτσας», «Ο φαλακρός μαθητής», «Ρένα Νάη η ευκαιρία», «Καθένας με την τρέλα του», «Της κολλησμάνας το κάγκελο», «Η Μανούλα, το Μανούλι και ο Πέδαρος», «Το τραγούδι της επιστροφής», «Και κλάμα στα σχολεία», «Τα τούβλα», «Ο αδέξιος εραστής», «Άγιος Παντελήμων», «Εμπλό», «Αγία Βαρβάρα», «Αγία Αναστασία η φαρμακολήτρια», τελευταία της ταινία το 1989 και «Δηλός και τολμηρός» δίπλα στο πλευρό του Στάθη Ψάλτη. Φίλμα Κύρου, η Ελληνίδα ηθοποιός που διέβρεψε κυρίως το θέατρο. Γεννήθηκε στις Σέρρες το 1924 και σπούδασε στη δραματική σχολή της Μαρίκας Κοτοπούλη. Πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο το 1943 με το θείασο της δασκάλας της, ερμηνεύοντας το ρόλο της Τερέζας στο έργο του Γρηγόριου Ξενόπουλου «Ο Ποπολάρος». Έπαιξε σε παραστάσεις στο θέατρο Ρεξ της Αθήνας ως το 1948, έχοντας πρωταγωνιστικούς ρόλους δίπλα στο Βασίλη Λογοθετίδη, τον Δημήτρη Μυράτ και άλλους σπουδαίους ηθοποιούς της εποχής. Το 1955 δημιούργησε το δικό της θείασο και ανέβασε μεταξύ άλλων τα έργα «Βαθιές είναι οι ρίζες», τον «Δεουσό» και «Γκοού», «Έβδομος ουραός» του Όστιν Στρόγκ και πραγματευτής του Γεωργίου Ρούσου. Το θεατρικό του Ρόμπερτ Τόμα «8 γυναίκες κατηγορούνται» που ανέβασε τη σεζόν 1962-1963 κατέγραψε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Από το 1950 ως το 1982 έλαβε μέρος σε 17 παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου σε έργα κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου. Στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση οι παρουσίες της ήταν λιγοστές σε σχέση με την πολύχρονη διαδρομή της στο θέατρο. Έπαιξε στις ταινίες «Τζιπ, περίπτερο και αγάπη» το 1957, «Η οικογένεια Χωραφά» το 1968, «Αγωνία» το 1969, «Νυφοπάζαρο» την ίδια χρονιά, «Όμορφες μέρες» το 1970,
Το όνειρο της Κυριακής το 1970 και ο Τυρλάντας την ίδια χρονιά. Στην τηλεόραση διακρίθηκε για το ρόλο της Κοντέσας στη σειρά της ΕΡΤ «Η τύχη της Μαρούλας» το 1978, μεταφορά του ομώνυμου θεατρικού έργου του Δημήτρου Κορομιλά. Η Βίλμα Κύρου πέθανε στην Αθήνα στις 31 Ιανουαρίου του 2013 σε ηλικία 89 ετών. Αλέκα Μακρύ, μοναχοπέδι, με πατέρα ανώτερο ιδιωτικό υπάλληλο και μητέρα επιτυχημένη επιχειρηματία, γέννημα θρέμα του Παγκρατίου στη γειτονιά του Κούνδουρου, του Σεφέρη, του Χατζηδάκη, του Γιώργου Φούντα, του Τσαρούχη, του Γιώργου Πάντζα, της Νόρας Βλασάμι και του Κώστα Βάρναλη. Μεγαλωμένη, δίπλα στο Καλλιμάρμαρο, αποεπηρεάστηκε ώστε η άθληση να παίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή της. Στις σχολικές επιδείξεις και αγώνες πρωταγωνιστούσε. Πολύ καλή δρομέας των 100 μέτρων. Με πολλά δάφτινα στεφάνια. Σήμερα κάνει σκι στη θάλασσα, στο βουνό, παίζει τένις και κάνει πασία. Ενώ είναι και στιοπλός. Παρακολουθεί στην τηλεόραση αγώνες στίβου, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις και Φόρμουλα 1. Ταξιδεύει και προσπαθεί να ανακαλύψει τους λαούς πίσω από την τουριστική βιτρίνα. Ο πρώτος της ρόλος ήταν η Σμαραγδίτσα στο «Ένας Δελικανής», ρόλο που κέρδισε ανάμεσα σε 300 περίπου μικρά κοριτσάκια. Όταν η ταινία πήγε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, δεν της επέτρεψαν να μπει στην αίθουσα προβολής γιατί ήταν ακατάλληλη για ανηλίκους. Ευτυχώς έδωσε ειδική άδεια διοικητής της αστυνομίας, ο οποίος παρακολουθούσε την προβολή. Ακολούθησε το «Μπροστά στην Αγχώνη», «Η οικογένεια Χωραφά» και τον Ιφοπάζαρο. Σαν καθαρόαιμο παιδί της μεσαίας αστικής τάξης, είχε κάνει μαθήματα κιθάρας, μπαλέτο, αγγλικών, γαλλικών και γερμανικών. Φοίτησε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου στο Δύο Αθηνών και στη Σχολή Χορού του Γκέτε Χόλτεν. Πρωταγωνίστησε στα σίριαλ «Κάπου υπάρχει αγάπη μου», «Το χωριό εκπαιδεύεται», «Η ετοιμότατη», «Η δικαστήνα», «Αν μ' αγαπάς», «Ζωή ξανά» και «Αστυνόμος Μπέκας». Στο θέατρο, στο musical «Ένας Έλληνας σήμερα», στο «Καλκούτα», στο 50 χρόνια δάκρυα και στο «Χαμάμι γυναικών». Κάποια στιγμή που δεν γινόταν παραγωγές, έμαθε τυφλό σύστημα γραφομηχανής. Χρησιμοποιούσε τις γνώσεις της στις ξένες γλώσσες και έγινε για περίπου 2,5 χρόνια ιδιωτική υπάλληλος. Δούλεψε ακόμη και στη τσέντα της Σαουδικής Αραβίας στη γραμματεία του εφοπλιστή Γιάννη Λάτσι. Σήμερα είναι παντρεμένη και έχει ένα γιο και μία κόρη. Μπορεί πάντα να έριχνε το μεγαλύτερο βάρος στην οικογένειά της και στην ανατροφή των παιδιών της. Φιλμογραφία 7 χρόνια γάμου, δουλικού αμέσως δράσεως, Νυφοπάζαρο, Μπροστά στην Αγχώνη, Οικογένεια Χωραφά και Ένας Δελικανής. Γεια σας.